πολύ αγαπάτε. Λοιπόν, μπράβο. Ποιο είναι το μικρό όνομα του ρόλου της, το έλα στη θέση μου που σκίζει. Μιράντα. Βασίλη, δεν μ' αρέσει. Που ξεκινούν με νίκη. Τι τη βοήθησε να χάσει αρκετά κιλά εκτός από... Ο βελανισμός. Από τη δίαιτα. Ποια φαγητά δεν τρώει. Δεν τρώει. Γλυκά, τα γλυκά. Ζάχαρη. Ζάχαρη. Χειροκροτήσαμε. Ρεβίθια. Χάσανε. Μπάμιες. Να το πω, μπάμιες. Μαζί το είπαμε και ρεβίθια. Το είπα. Θαβανό, τα είχατε πει άλλα 20 μέχρι να χάσετε. Όχι, σε ποια ηλικία ξεκίνησε μαθήματα πιάνου. Πιάνου. 7. Πιάνου του οργάνου. Πιάνου. 7 χρονών. 8. Κοντά είσαι, αλλά έχασες. Μαρία Ανδρούτσου, έλα μαζί μας. Καλημέρα. Ακόμα είναι μαυρισμένη. Αδυνατισμένη, ανανεωμένη, όλα τα φύλλα. Καλημέρα. Αυτά τα ξέρω όλα για σένα. Σταύρα μου, έχω παραγγελιά και ένα τραγούδι που της αρέσει πάρα πολύ. Τώρα το λες, αφού βγήκε. Αυτό πάλι κάνει εντύπωση. Αυτό το αστέρι του Οικονομόπουλου, της αρέσει πάρα πολύ. Σε ξέρει καλά ο Καρδελιάς. Κάνει μια ταινία μαζί. Και έχετε περάσει ωραία. Ναι, εκτεθεί στο YouTube από τότε. Γιατί το ακούγατε. Α, για την ταινία λες. Είχε ένα βιντεάκι με ένα τραγούδι. Και τώρα αυτά που λες μετά πρέπει να εξηγήσεις. Τα λες όμως εκ των υστέρων, δεν τα λες να τα έχουμε σε πλάνα. Ναι, αλλά πρέπει να εξηγήσεις. Αυτό είναι Οικονομόπουλος, δεν είναι. Είναι ένα πρωί, έχουμε γύρισμα από το άγριο ξημέρωμα και έχει βάλει αυτό το τραγούδι αυτός και κάνει εκεί μου τραγουδάει. Α, ήταν ερωτευμένος μάλλον. Φορά ένα φουστάνι από πάνω φούτερ, γιατί κρυώνει και αυτός τραγουδάει και τραβάει βίντεο. Του λέω, τι κάνεις με πάει. Να, τέτοιο. Ωραίο κόσμημα, μου αρέσει. Το βραχιόλι αυτό το... Μαράκι, για πες μας λίγο, γιατί είσαι τώρα με το έλα στη θέση μου σε καθημερινά γυρίσματα. Νομίζω καθημερινό δεν έχεις ξανακάνει, ναι, οπότε αυτή η καταιγιστική ρυθμή που σου φαίνονται. Ναι, κοίταξε, το κάνω με πάρα πολύ χαρά, βέβαια η ρυθμή είναι όπως είπες, δεν προλαβαίνεις. Βέβαια τα νεύρα μου κρόσια, αλλά χαίρομαι. Όχι, είναι ωραία, απλά δεν προλαβαίνεις, δηλαδή πρέπει να αλλάξεις, να σκηνεί. Αυτό είναι πολύ γρήγορη η ρυθμή, αλλά αυτό είναι και καλό γιατί περνάει η μέρα έτσι γεμάτη. Όλη τη μέρα κάνετε γυρίσματα. Όλη τη μέρα, 10 ώρα. Πολύ ωραίο. Είναι πολύ ο όγκος της δουλειάς, γι' αυτό πρέπει να βγει αυτό. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη και περνάμε ωραία. Αλήθεια δηλαδή. Πόση ωραία σειρά. Πώς αποδέχτηκες το ρόλο, έγινε κάποια κουβέντα, είχες κάποιο άγχος επειδή ακριβώς ήταν καθημερινό και δεν είχες ξανακάνει. Όχι, δεν είχα άγχος. Απλά ήξερα ότι θα μπω σε μια άλλη... Λογική. Ταχύτητα. Ναι, ταχύτητα ακριβώς. Ναι, ναι, όχι, όχι. Για πες μας για το ρόλο σου. Λοιπόν, εγώ είμαι... Έχω κάποια ακίνητα που νοικιάζω εκεί στην παρέα του Σίριαλ, στον Παύλο Ευαγγελόπουλο, ο οποίος είναι ο μπαμπάς του Τσιμιτσέλη. Τον οποίο τον θες και λίγο, να τα λέμε και αυτά. Θέλω πολύ, όχι λίγο, πολύ τον θέλω. Δεν φαίνεται καθόλου, θέλω να σου πω. Καθόλου. Και γίνονται εκεί, όπως καταλαβαίνεις, διάφορα. Εγώ επιμένω, αυτός τώρα με τις εξελίξεις με το γιο του... Που ναι, έχει χάστηκε κάτω από τα πόδια του. Κάτω από τα πόδια και είμαστε εκεί σε μια συνεχή αναζήτηση. Συνεχές φλερτ. Για να δούμε λίγο μερικές σκηνές από αυτό το συνεχές φλερτ, γιατί μας αρέσει, παρακαλώ. Δεν θέλω να κάνω άλλο παιδί. Έκανα. Και πρόκοψα. Και αυτό είσαι αρνητικός. Και εγώ αν είχα το βλάσει παιδί, μετά θα είχα πάει να κάνω στήρωση. Στο δεύτερο παιδί σου, Λεωνίδα. Θα είσαι πιο τυχερός. Εγώ πάλι. Έλα, αγόρι μου γλυκό, εδώ στον Αμπελώνα. Να βιάσουμε τα κοφίνια, να κάνουμε τα σταφύλια στρώμα. Το πιο γλυκό μωρό θα κάνουμε. Ναι, ναι, δεν φτάνει που βγάζω δύο σπιθάνε σταφύλια, θα τα λιώσω κι αυτά. Άσα μας ρε Μιράντα στον πόνο μου. Τι γίνεται τέλος πάντων εδώ πέρα, γιατί τρώγεστε. Δεν μπορείς να φανταστείτε εσύ Μιράντα, γιατί άχρηστο μιλάμε. Μα να μην είσαι ο χρήσιμος με τις αποτυχημένες business. Ναι, το μόνο που μπορώ να φανταστώ είναι ότι με εσάς τους δύο ενίκια δεν πρόκειται να σταυρώσω ποτέ. Μήπως πήρε το μάτι στο Λεωνίδα με μια πενιντάρα, ας την πούμε σε κάτι, ας την πούμε κυρία. Ήταν και ένας κύριος μαζί τους. Όχι, τι ήταν αυτοί. Δεν πρόλαβα να καταλάβω. Πήραν το Λεωνίδα βιαστικά και έφυγαν. Αυτό είμαι λοιπόν, κύριε Λεωνίδα. Ή κανένας. Πότε θα γίνω άνθρωπος σου επιτέλους. Βαρέθηκα να ζητιανεύω την αγάπη σου και το μόνο που μοιραζόμαστε να είναι οι λογαριασμοί σου. Με κάνεις να νιώθω ενοχλητική που νοιάζομαι για σένα, το καταλαβαίνεις.
Και συνέστημα. Σε θέλει και στο παίζει λίγο δύσκολο, λίγο ιστορία, λίγο τραβάτε με και σκλαίω. Ναι, με θέλει, αλλά να, αυτά είδες πως μου μιλάει, δεν μου μιλάει καλά. Στη ζωή σου πώς είσαι, θα διεκδικήσεις έναν άντρα, θα επιμείνεις ή αν καταλάβεις ότι δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος θα... Μέχρι ένα σημείο. Εγώ αυτά που κάνει η Μιράντα δεν θα τα έκανα. Μέχρι ένα σημείο. Θα δείξεις όμως ότι ενδιαφέρεσαι για κάποιον με τον τρόπο σου. Θα δείξω. Αλλά υπάρχουν όρια. Τώρα εδώ, εντάξει, θα μου πεις κομμωδία κάνουμε, ξεπερνιούνται, επιμένει πάρα πολύ αφού αυτός είναι κάπως αρνητικός, όχι αρνητικός επί της ουσίας. Δεν θέλει να μαθευτεί ότι έχουν σχέση αυτό. Ναι, όμως στη ζωή σου θα το δείξεις αφού σου το δείξει ο άλλος, δηλαδή είναι αυτό το γυναικείο που θα ενδώσω αν υπάρχει το πρώτο κοίταγμα, το πρώτο ή πρώτη. Μάλλον ναι. Δεν είμαι πολύ της πρώτης της κίνησης. Μαράκη, έγινε πολύ λόγος μετά από μια συνέντευξή σου και εντάξει και από την ανανεωμένη εικόνα σου για το πώς έχασες τόσα κιλά. Το δύσκολο είναι να τα διατηρήσεις ή το δύσκολο ήταν να τα χάσεις? Και τα δύο. Νομίζω το δεύτερο είναι πιο δύσκολο, το να τα διατηρήσεις. Τι κάνεις δηλαδή τώρα, προσέχεις σε μια συνεχή φάση, μη φάω εκείνο, μη φάω γλυκό. Ακριβώς, κάθε μέρα. Αυτό γίνεται. Ναι. Ναι, ναι. Κάθε αυτό... μέρα. Πόσα κιλά έχεις χάσει συνολικά? 13. Πάντως ναι. Σου φάει. Δεν είχες όμως και, δηλαδή δεν ήταν κάτι που το έβλεπες στην εικόνα σου εγώ. Αν δεν μου το διάβαζα και δεν το ξέραμε, δεν μου έκανε. Αδύνατη σε είχα πάντα. Δηλαδή δεν ήταν. Ίσως ήταν ομοιόμορφα γι' αυτό. Το θέλες πολύ εσύ, ήθελες να σου φαινόντουσαν πάνω σου λίγο. Ναι, ξέρεις πως είναι. Λες, έχω αυτό το θεματάκι, πρέπει κάπως λίγο και... να το λύσω κάποια στιγμή. Και πώς κατάφερες να πεις, δηλαδή έκανες βελονισμό, αλλά ποια ήταν αυτή η χρονική στιγμή που είπες τώρα, Μαρία, στα ψέματα, το λες τόσο καιρό, θα κάνω δίαιτα, δεν θα κάνω τώρα. Ήταν εκεί λίγο πριν την κρίση, με το που άρχισε, ξέρεις, όλο αυτό, λίγο με τις δουλειές κάπως περίεργα. Λίγο αυτά, λίγο που αρχίζει να σε παίρνει από κάτω. Και είπες θα κάνω κάτι για τον εαυτό μου. Κάνω κάτι, λίγο να νιώσω κι εγώ καλύτερα, να νιώσω λίγο πιο δυνατή. Έτσι, σε αυτή τη στιγμή. Τώρα με τον βελονισμό, πόσο διάρκεια? Κάνεις κάποιες συνεδρίες κάθε εβδομάδα. Εγώ έκανα 3 φορές την εβδομάδα και έκανα για 3 μήνες. Στη Θεσσαλονίκη, σε έναν εξαιρετικό γιατρό. Είναι αυτό που σου βάζει μια βελόνα στα αυτή και σου μειώνεται η αίσθηση πείνας ή άλλο? Ναι, αυτό είναι που σου βάζει σε πολλά σημεία του σώματος. Νομίζω κάθε γιατρός έχει το δικό του. Αλλά σου βάζει και σε άλλα σημεία. Για την όρεξη, για τα νεύρα, για... Για τα νεύρα που δημιουργεί για τα νεύρα, εννοώ, για πείνα. Ναι, να είσαι χαλαρός, για διάφορα. Δηλαδή, για να καταλάβω, παιδιά, όντως υπάρχει μια πάντως που κάνει βελονισμό από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν λέω για τον γιατρό σου, η οποία σου βάζει το αυτή και λέει τρως πολύ λίγο, αλλά δεν πεινάζει. Εσύ όντως δεν είχες αίσθημα. Το θέμα είναι αυτό, ότι δεν είναι ότι δεν κάνεις δίαιτα. Κάνεις και αυστηρή. Απλά σε βοηθάει να την τηρήσεις, να είσαι πειθαρχημένος. Και είδες διαφορά στο ανδρικό φύλο, στο φλερτο, να σε κοιτάνε πιο. Κοίτα, δεν έχω παράπονο. Πάντα. Μια χαρά ήταν. Αλλά εντάξει, ναι, κάτι της. Μάλλον είναι μάλλον η δική σου ψυχολογία. Ναι, ναι, εκπέμπεις. Μια έτσι, καλύτερη. Μια μεγαλύτερη αυτοδοχεία. Εγώ σου λέω ότι οι μπαμπάτσικες, ας πούμε, έχουν περισσότερο πέραση από τα κόκαλα. Απλά δεν το ξέρετε. Καλά, και τώρα δεν είναι ανόρεξη. Είστε μπαμπάτσικες. Όχι, αντιθέτως, δεν το ξέρετε γιατί είστε από την άλλη κατηγορία των αδύνατων. Αλλά νομίζω ότι οι γυναίκες, οι αφράτες, παιδί μου, πάντα άρεσαν στο σπίτι. Ξέρεις τι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Βλέπω ότι αρέσει σε μένα. Θέλω να νιώθω ότι εγώ αρέσω σε μένα. Για μένα το κάνω. Καλά, εντάξει, λέμε όμως γενικά. Είναι θέμα ψυχολογίας, αγάπη μου. Αν εσύ φοράς το τζιν και δεν σου κουμπώνει και σου πετάει το παχάκι. Έτσι. Και να έχει επιτυχία, δεν σ' αρέσει. Για να αρέσει σε εσένα, αρέσει σε όλους. Σωστό. Είσαι. Α, ναι, βέβαια. Είσαι ροκ, τύπησα στον τίσμο εκεί μου στα βραχιόλια στα μαύρα, αλλά τραγουδάς κιόλας και ροκ ρεπερτόριο. Ναι, και είναι κάτι που θέλω πολύ καιρό να το κάνω. Θα το κάνω φέτος. Έχω αρχίσει δηλαδή πρόβες. Και... Σε μαγαζί κανονικά. Τώρα εσύ μιλάς σιγά πάλι σήμερα. Μίλαγες και στον κύριο Κασερνάκη. Μιλάς και στη δόση, δεν ακούμε. Γιατί να φωνάζω. Γιατί είμαστε κι εμείς αυτήν την εκπομπή, hello. Να σε ακούμε τουλάχιστον. Δεν ακούω, δεν ακούω. Δεν ακούω. Και κάνεις πρόβες για μαγαζί, είναι μεταξύ μας. Ένα ωραίο γκαράζ μαζευόμαστε. Ναι, θα έρθει στο σπίτι σου για. Όχι, σε μουσικές σκηνές, σε μπαράκια, σε τέτοια, όχι μαγαζί. Απλά έχω ξεκινήσει με ροκ ρεπερτόριο. Ξένο ροκ. Ξένο, ξένο. Για βάλτε μου λίγο Μάρια Αντρούτσου να ακούσω. Born to be wild και ξέρω. Αν δεν έχουμε. Κλασικό ροκ, ναι. Αυτά ακούς μόνο και στη ζωή σου. Θα πούμε με ένα τραγούδι. Και κλασική μουσική. Δεν θα σε δούμε ένα βράδυ, ας πούμε.
να ανοίγεις τους YouTube. Λοιπόν, επειδή ζήτησα από το σατανικό και δαιμόνιο κοντρόλ που απαρτίζεται από τους καλύτερους επαγγελματίες να βρουν ένα τραγούδι σου να σε ακούσουμε και μου λένε δεν υπάρχει δεν πάνω. Ναι. Θέλω να μας πεις ένα καπέλα. Όχι, όχι τώρα, σε παρακαλώ. Όχι, όχι. Μα πες μας ένα καπέλα. Θα σε βοηθήσει και η Ελένη. Ρε παιδί μου, ένα ρεφρέν. Θα βοηθήσει η Ελένη που έχει καλύφωνο. Να σου πω ένα ρεφρέν. Καλύφωνε. Έλα, κάτω. Σε παρακαλώ, πρωί-πρωί. Μα πες μας κάτι. Πες μας ένα να σου κάνουμε μήπως σε κόλτο. Μήπως το έμπω και σε βοηθήσω λίγο μουσικά. Ποιο θες να πούμε. Ας απλωθώ. Να πάμε σε διάλειμμα να οργανωθούμε. Όχι. Όχι τώρα. Φαίνομαι Born to be Wild, ξέρω. Δεν ξέρω, τώρα μου φαίνεται. Born to be Wild είναι 60's ρε παιδιά, δεν είναι rock. Sweet Child of Born to be Wild rock είναι. Τι rock είναι το Born to be Wild. Born to be Wild. Να πούμε Nirvana. Να πούμε ένα της, τι να σου πω τώρα. Τζανής. Όχι, της Αλάνης. Α, Αλάνης Μωρισσέτ, για πες. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. Μέχρι εδώ. Μπράβο, Μαρία! Γεια σου, Μαρία, είσαι καταπληκτική! Μια ροκμαστά. Πώς με έβαλες να το κάνω αυτό τώρα. Για να δεις και στρέφουμε. Λοιπόν, εδώ κάνουμε πολύ ωραία παρέα με τη Μαρία. Μαρία, τι άλλο ετοιμάζουμε. Έχουμε το Έλα στη θέση μου. Έχουμε τις εμφανίσεις σε ωραίες σκηνές μουσικές. Ναι. Αυτά για την ώρα. Δεν υπάρχει χρόνος για κάτι άλλο. Πραγματικά τα γυρίσματα είναι απαιτητικά φέτος. Θέατρο δεν σκέφτεσαι δηλαδή προς το παρόν να κάνεις κάτι. Δεν προλαβαίνω. Θα κάνω αυτό με τα μουσικά και βλέπουμε πάλι. Άρα, ποτέ μιλες ποτέ βέβαια. Καλή επιτυχία να έρθουμε να σε απολαύσουμε. Τέλεια, τέλεια. Όλα τα καλά. Λοιπόν, τι θα δούμε τώρα από εδώ και πέρα, συνεχίζονται, γιατί ήδη μάθανε ότι δεν έγινε αυτό το μπέρδεμα με τα παιδάκια. Μπορούμε να αποκαλύψουμε κάτι για αυτά που κοίταξε τώρα, όπως καταλαβαίνεις, θα αλλάξει η ζωή των δύο οικογενειών και των δύο παιδιών βέβαια. Αυτό θα προκαλέσει σε όλους μας μια ταραχή. Εγώ ήδη ζηλεύω την Κύπρια γιατί νομίζω ότι φλερτάρει τον Λεωνίδα. Ενώ υπάρχει αυτή η αλλαγή με τα παιδιά τους, που είναι, αυτό είναι το θέμα κυρίως. Ναι. Και όλοι μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία και ο καθένας από τη σκοπιά του το βλέπει πλέον. Έτσι. Πάντως για καθημερινό σερίαλ, όχι επειδή είναι του σταθμού μας, αλλά πλοκή. Ρε παιδιά, πολύ γρήγορη πλοκή. Αν χάσει ένα επεισόδιο, ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει χάσει, ξέρεις, ένα κεφάλαιο. Ναι. Είναι... Έχει ενδιαφέρον γρήγορη. Δεν είναι αυτό που το τραβάνε από τα μαλλιά. Ναι. Όχι, όχι. Και λες, άντε να περάσει, να δούμε τι θα γίνει, να δούμε την εξέλιξη. Οι εξελίξεις, ναι, διαδέχονται μία την άλλη. Πολύ ωραία. Και όλα τα γυρίσματα είναι σε εξωτερικούς χώρους. Και αυτό πολύ ωραίο, βέβαια, γιατί του δίνει μια άλλη ποιότητα. Ναι, ναι, ναι. Μαράκι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Όλα τα καλά. Και καλή σεζόν. Ευχαριστούμε. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος. Γεια σας.